του Αλεξέη Μορτασόφ. Ναι. Έχει ήδη ξεκινήσει, το Υπουργείο Οικονομικών το αναφέρει αυτό, έχει ήδη ξεκινήσει ποινική έρευνα, κάτι το οποίο έκανε και δηλώσεις δεν γνωρίζαμε. Ο Υπουργός, Δημήτρη, μείνε μαζί μας, θα καλωσορίσω στη συζήτηση τον δικηγόρο, τον νομικό, τον κύριο Χριστόφορο Χριστοφή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Χριστοφή. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, κύριε Χριστοφή, είστε ένας από τους νομικούς που παρακολουθεί στενά αυτά τα θέματα και τις υποθέσεις που συνδέουν την χώρα μας με την διαφθορά. Κάνετε και τις δικές σας έρευνες, είναι γνωστό. Μελετήσατε την χθεσινή έρευνα των συναδέλφων δημοσιογράφων. Πώς την αποτιμάτε, κύριε Χριστοφή? Ήταν κάτι καινούριο? Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο? Καταρχάς να πω ότι το ρεπορτάζ που κάνατε είναι πολύ εμπεριστατωμένο και περιεκτικό και περιέχει νομίζω όλα τα βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Επί της ουσίας συμφωνώ ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε νέο, δεν υπάρχει μια τρανταχτή είδηση ή κάτι καινούργιο το οποίο δεν ξέραμε. Mm-hmm. Περισσότερο εδώ εκείνο το οποίο γίνεται είναι επεξεργασία πληροφοριών και παρουσίασή τους από τους δημοσιογράφους με κάποιο πιο δομημένο τρόπο. Όμως όλα τα στοιχεία τα οποία δημοσίευσαν χθες στην ιστοσελίδα ήταν λίγο πολύ γνωστά. Αυτό είναι το ένα σημείο. Το δεύτερο σημείο, από τα δημοσιεύματα αυτά δεν προκύπτει από πουθενά, τουλάχιστον για την ώρα, με βάση το υλικό που έχει δημοσιευθεί, οποιαδήποτε προφανής παρανομία οποιοδήποτε στην Κύπρο. Mm-hmm. Μιλούμε για πρακτικές οι οποίες κατά τον ουσιώδη χρόνο ήταν νόμιμες και αναφέρομαι στα δημοσιεύματα που αφορούν δικαιοπραξίες που έγιναν πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία, πριν mm-hmm. το 2022, διότι όπως θα είδατε υπάρχουν και αναφορές για συναλλαγές που έγιναν μετά τον πόλεμο στην Κρυμαία το 2014. Yeah. Εκεί κάποιες ευρωπαϊκές χώρες είχαν βάλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας, όμως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών δεν υπήρχε οποιαδήποτε κύρωση. Στην Κύπρο για να υπάρξει ποινικό αδίκημα πρέπει να παραβιαστούν κυρώσεις είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε των Ηνωμένων Εθνών. Οπότε αν κάποιος Ρώσος ή άλλος έκανε πράξη ή μεταβιβάσεις την τότε περίοδο, αυτές δεν ήταν παράνομες. Οπότε δεν υπάρχει θέμα. Το τρίτο σημείο είναι ότι από το δημοσίευμα, τον τρόπο με τον οποίο προβλήθηκε, υπάρχει μια προσπάθεια να δοθεί ένας πολιτικός χρωματισμός. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου, αν δείτε και τους τίτλους, μιλούν για Russian atrocities, mm-hmm. Russian sanctions κλπ. Και υπάρχει μια σαφής κατεύθυνση κατά της Ρωσίας. Και επειδή ως γνωστόν στην Κύπρο έχουμε πάρα πολλούς Ρώσους, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων Ρώσων ολιγαρχών, ήταν φυσικό επόμενο να συνδεθεί η Κύπρος με αυτή την κατάσταση και να παρουσιαστεί όπως παρουσιάστηκε. Εκτιμάτε ότι, δηλαδή, κύριε Χριστοφή, ότι μπορεί να ήταν και μεθοδευμένο αυτό, μας λέτε? Όχι, δεν λέω ότι ήταν κατά ανάγκη μεθοδευμένο. Λέω ότι εκ πλευράς τους των δημοσιογράφων μπορεί να ήταν φυσιολογικό να κάνουν στο μυαλό τους αυτούς τους συνειρμούς mm-hmm. και να το παρουσιάζουν με αυτόν τον τρόπο. Όμως, κυρία Σάβα, Ρώσοι ολιγάρχες δεν υπάρχουν μόνο στην Κύπρο. Υπάρχουν και στην Ολλανδία και στην Αυστρία, στο Λουξεμβούργο, στο Λονδίνο και στη Γερμανία. Και για αυτούς δεν ακούσαμε να γίνονται ποτέ έρευνες από δημοσιογράφους για τις πράξεις που κάνουν κλπ. Στοχοποιείται η Κύπρος κατά τη γνώμη μου, διότι είναι και μικρός τόπος, είναι εύκολος στόχος και με ευθύνη δική μας λόγω πράξεων ή παραλήψεων στο παρελθόν. Ή κακών πρακτικών, κύριε Χριστόφη. Και κακών πρακτικών που ακολουθούσαμε. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, επειδή υπάρχει η πρόθεση να δημοσιευτούν και άλλες mm-hmm. έρευνες από mm-hmm. το ίδιο δίκτυο, αναμένουμε να δούμε. Για την ώρα όμως η πρώτη εκτίμηση είναι ότι προσωπικά δεν είδα κάτι το οποίο δεν γνώριζα, ούτε είδαμε κάποια είδηση ή μια προφανή παρανομία ή κάτι το οποίο, ας πούμε, να ήταν στυλ του βίντεο του Αλ Ζαζίρα, ναι, εκείνης της, ναι, κατάστασης. Που ακόμη και εκεί, αγαπητέ κύριε Χριστοφή,
Με το βίντεο του Al Jazeera, όλοι είδαμε τελικά τι έγινε με τα μοντάριστα πλάνα που έπαιξαν πριν από λίγο καιρό και τη δικαίωση του δικηγόρου του κ. Πιτάγη. Πολύ σωστά. Χωρίς να θέλουμε να πούμε ότι αυτά που δημοσιοποιήθηκαν τώρα είναι μονταρισμένα, είναι ψευδή. Όχι, δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Ήθελα να ρωτήσω, δεν έχει να κάνει, όμως είναι καλό σημείο αυτό που το είπατε. Ήθελα να ρωτήσω, ωστόσο, θεωρείτε πως η αναφορά στον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας, που ουσιαστικά δεν στοιχειοθετείται οτιδήποτε εναντίον του, γίνεται κυρίως λόγω και της συνεισφοράς Κυπριών δημοσιογράφων στην εν λόγω έρευνα, θεωρείτε? Και κάτι δεύτερο, είμαστε τελικά το μαύρο πρόβατο μέσα από και από δικές μας παραλήψεις, έτσι ώστε να χτυπηθούν άλλοι στόχοι? Αρχίζω από το δεύτερο. Έχουμε τεράστια ευθύνη για το ότι στοχοποιηθήκαμε με κακές, λαθασμένες πρακτικές του παρελθόντος, οι οποίες η κορύφωσή τους ήταν το σκάνδαλο των διαβατηρίων. Σωστά. Εκεί έχουμε τεράστια ευθύνη, διότι είναι εμείς που κάναμε το πρόγραμμα, το κάναμε διάτρητο, χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες. Οι μισές πολιτογραφήσεις, όπως είπε και η έκθεση Νικολάτου, ήταν παράνομες κλπ. Άρα μόνοι μας βάλαμε τον εαυτό μας ως στόχο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εγώ πιστεύω ότι ναι, επειδή η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα, αποτελεί εύκολο στόχο ή μπορεί πολύ πιο εύκολα να της φορτώνονται όλα τα κακά, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι οι πρακτικές που ακολουθούνται στην Κύπρο δεν έχουν καμία διαφορά, σας το λέω εγώ, με τον τρόπο που γίνονται σε άλλες χώρες. Και επίσης εδώ να πω ένα σημαντικό σημείο. Όταν μιλάμε για ομίλους εταιριών όπως αυτές των Ρώσων ολιγαρχών ή Κινέζων ολιγαρχών, συνήθως μιλάμε για τεράστιο αριθμό εταιριών, δηλαδή υπάρχουν τα λεγόμενα group structures, που μπορεί να είναι 50-100 εταιρείες, οι οποίες δεν είναι μόνο σε μια δικαιοδοσία. Δηλαδή, ένας μεγιστάνας έχει και εταιρείες στα BVI, έχει και στο Λονδίνο και στην Κύπρο και στο Λουξεμβούργο, μπορεί να έχει και στο Ντουμπάι και ούτω καθεξής. Άρα, εμπλέκονται πολλές χώρες. Τώρα, να παίρνεις μόνο μία από αυτές τις χώρες, στις οποίες δραστηριοποιείται ένας Ρώσος ολιγάρχης, και να την στοχοποιείς και να τις φορτώνεις, ας πούμε, όλα τα κακά, νομίζω είναι κάπως άδικο. Ναι, αλλά είπατε και κάτι προηγουμένως, κύριε Χριστοφή, ότι δώσαμε και το δικαίωμα εμείς να γίνει όλο αυτό. Δηλαδή... Ναι, είναι η δική μας παραδοχή που πρέπει να τη λέμε για να είμαστε σωστοί και για να μην παραπλανούμε. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο Αναστασιάδη, εδώ γίνεται μία επανάληψη, δεν είναι κάτι καινούριο. Υπάρχει και η λαθασμένη πληροφόρηση ότι ήταν από τους προτεργάτες των υπεράκτιων εταιριών στην Κύπρο, ενώ δεν είναι αλήθες αυτό το πράγμα. Όταν ξεκίνησαν οι υπεράκτιες εταιρείες το 1990-91, άλλοι ήταν οι δικηγόροι που ήταν προτεργάτες και έφερναν εταιρείες από τη Ρωσία. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης είναι πολύ αργότερα που ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Όμως, επειδή υπάρχει και ο πρώτερος βίος του συγκεκριμένου Προέδρου, ο τρόπος με τον οποίο ενήργησε ειδικά στο ζήτημα των διαβατηρίων, νομίζω ότι επειδή φέρει την τάτσα, να σας το πω έτσι κυπριακά, είναι εύκολο να συμπεριλαμβάνεται και αυτός όταν υπάρχουν τέτοιου είδους δημοσιεύματα. Εδώ όμως, επαναλαμβάνω, δεν λέει κάτι καινούριο. Και οι πληροφορίες για τους συνεταίρους του πρώην Προέδρου ήταν γνωστές, έγιναν έρευνες, δεν αποδείχθηκε οτιδήποτε. Αναμένουμε να δούμε τι άλλο θα βγάλει αυτή η έρευνα, γιατί όπως πολύ ορθά επισημάνατε κι εσείς, είναι τεράστιος ο όγκος αυτών των εγγράφων που έχουν στα χέρια τους. Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Χριστοφή. Όσον αφορά αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα η παραβίαση των κυρώσεων που έγιναν στους Ρώσους ολιγάρχες μετά την Κρυμαία το 2014. Ωστόσο, υπάρχει το ερώτημα για το ηθικό κομμάτι, κύριε Χριστοφή. Αν πάρουμε αυτά τα έγγραφα και δούμε ότι στις 28 Φεβρουαρίου περίπου, όπως αναφέρει η έρευνα, με τη βοήθεια της συγκεκριμένης εταιρείας βγήκαν περίπου 1,4 δις σε σύζυγο Ρώσου ολιγάρχη, λίγο πριν να επιβληθούν και επίσημα οι κυρώσεις για τον πόλεμο της Ουκρανίας. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Είναι και θέμα ηθικής, είναι και αυτό που είπατε πριν, κακές πρακτικές ίσως? Το σχολιάζω ως εξής, είναι πολύ καλή ερώτηση. Πρώτον, καταρχάς πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν προσφυγές από τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων και Ρώσων, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αναφορικά με τις κυρώσεις και ειδικά στη βάση του ότι αυτές είναι παράνομες, διότι παραβιάζουν το δικαίωμα στην περιουσία. Και όντως πολλές από αυτές τις προσφυγές είναι εξαιρετικά αυστηρές, περιορίζουν ατομικά περιουσιακά δικαιώματα
και υπάρχει μια πολύ μεγάλη περίπτωση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να τις κηρύξει ως παράνομες, διότι παραβιάζουν τη ΣΥΦΙΚ. Άρα ένα το κρατούμενο. Δεν σημαίνει επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρασε κυρώσεις ότι τέλειωσε το θέμα. Η νομιμότητα τους είναι υπό εξέταση, όπως έγινε και γίνεται με πολλά άλλα ευρωπαϊκά μέτρα. Και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα για την νομιμότητα τέτοιων κυρώσεων, είτε είσαι με την μια πλευρά είτε με την άλλη, εννοώ πολιτικά. Ναι. Το δεύτερο σημείο είναι ότι η φύση αυτών των εταιριών και των συναλλαγών είναι τέτοια που δεν μπορείς να πάρεις ένα σβηστήρι για να τις σβήσεις. Δηλαδή μπήκε μια κύρωση ώρα 10 το πρωί, εγώ 10 και 1 ως όμιλος εταιριών μπορώ να συμμορφωθώ. Μιλούμε για μετοχές, για συναλλαγές, για εμπιστεύματα που μπορεί να χρειάζονται μήνες για να μπορεί κάποιος να αποξενώσει την περιουσία ή να τη φύγει από πάνω του ή μια εταιρεία στην Κύπρο λογιστική ή δικηγορική να μπορεί να αποσυνδεθεί, να αποδεσμευτεί. Δεν γίνεται στο πικεφί αυτό το πράγμα. Άρα είναι εύλογο να χρειάζεται κάποιος χρόνος και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έγινε επίτηδες η μη συμμόρφωση ή επειδή περάσαν κάποιες ώρες και δεν υπήρξε συμμόρφωση, τότε υπάρχει ζήτημα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστοφή. Δημήτρη, σε ευχαριστώ και εσένα για το ρεπορτάζ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ήδη ξεκίνησε η αστυνομία την άμεσα, από χθες δηλαδή, από χθες το βράδυ, την αξιολόγηση των δημοσιευμάτων και από εκεί θα αντλήσει τις κατάλληλες πληροφορίες. Όπου εντοπιστεί υπόβαθρο, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες να διερευνηθούν πιθανά ποινικά αδικήματα. Την ίδια στιγμή, παράλληλα, σε όσες υποθέσεις ήδη διερευνώνται από την αστυνομία και αναφέρονται στα χθεσινά δημοσιεύματα, έχει δοθεί οδηγία όπως τεθούν σε προτεραιότητα η εξέτασή τους. Επειδή είναι γνωστό ότι κάποιες εκ των ενεργειών οι οποίες αναφέρονται στα δημοσιεύματα ήταν ήδη εις γνώση των αρχών. Αυτή ήταν άλλωστε και η τοποθέτηση από πλευράς των αρμόδιων υπουργείων που ερωτήθηκαν ή των αρμόδιων αρχών. Να πω ότι ανταποκριθήκαμε σε όλα τα ερωτήματα που είχαν τεθεί το προηγούμενο διάστημα. Αυτό που έχουμε δει από τα δημοσιεύματα τα χθεσινά είναι τα όσα αναφέρονται δεν αναφέρονται σε ενέργειες που φαίνεται ότι παραβιάζουν είτε κυρώσεις είτε τους κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή δεν εντοπίζουν νομοθετικό κενό ή κενό στο πλαίσιο που περιβάλλει την Κυπριακή Δημοκρατία. Και είναι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο που εμείς θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε ακόμη περισσότερο και το νομοθετικό αλλά και το θεσμικό πλαίσιο που έχει η χώρα μας. Αυτό που ενοχλεί ιδιαίτερα είναι γιατί συνεχίζουν αυτές οι έρευνες να προβάλλουν την Κύπρο ως έναν προορισμό χρηματοοικονομικών επενδυτικών που παρουσιάζει προβλήματα. Πρέπει να πούμε όμως ότι τα πορίσματα που προκύπτουν από αυτήν την δημοσιογραφική έρευνα αφορούν μέχρι τον Απρίλιο του 2022. Και δεν υπήρχαν και οι κυρώσεις τότε. Επομένως, αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι η κυβέρνηση αυτή από την πρώτη στιγμή, από τον Μάρτιο, άρχισε μια έντονη διαδικασία για να βάλει πρόσθετες ασφαλιστικές δικλείδες και να χτίσει θεσμούς, οι οποίες να μην επιτρέπουν πλέον με κανέναν τρόπο να αμαυρώνεται το όνομα της Κύπρου, της πατρίδας μας. Γίνεται κάποια έρευνα κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών για κάποια επιμέρους θέματα. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Ήδη έχουν δοθεί οδηγίες και όπως είπε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με χρονοδιαγράμματα και θα υπάρξει η εξέταση και η πληροφόρηση και για τα ποσά και πότε και πώς. Μιχάλης Περσιάνης μαζί μας, πρόεδρος Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Περσιάνη. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, ακούσατε και τον Υπουργό Οικονομικών. Βρίσκεται σε εξέλιξη μία έρευνα για όλα αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας, κύριε Περσιάνη. Το ερώτημα προς εσάς είναι το εξής. Πώς μπορεί